2,5 μήνες. Ναι. Τα έχει κλείσει περίπου στα 12 εκατομμύρια και είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή, διότι θα έχουμε ένα αποθέματα για 2 μήνες περίπου, ναι. 2-3 μήνες, για να έχουμε να ταΐσουμε τα ζώα και να φάμε κι εμείς. Ναι. Και θα έχουμε μετά και την παραγωγή τη δική μας, που και αυτά κρατούν για 2-2,5 μήνες. Η παραγωγή δική μας είναι από το 10-20%, επειδή είναι καλοχρονιά φέτος, θα έχουμε σιτηρά, τα οποία βέβαια πάντα θα είναι αυξημένα κατά, μπορεί να πω 100%, είδα 200 ευρώ ο τόνος πριν από 2 χρόνια και αυτή τη στιγμή είναι πάνω από 400. Ναι. Και μπορεί να τριπλασιαστούν κιόλα. Πολλοί αγοράζουν σήμερα την τροφή 470 ευρώ τον τόνο. Τα κρέατα είναι παράγωγα των δημητριακών, ειδικά το χοιρινό, που είναι 3:1. Κάθε 300 κιλά τροφή που θα πάει ο χείρος θα έχουμε 100 κιλά ζωντανών. Κώστα, για να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Γιατί έχουμε αύξηση τιμή του χείρου και δεν έχουμε στα άλλα, στα άλλα ζώα, στο άλλο κρέας? Τώρα ξεκίνησε τα κοτόπουλα, τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη, ας πούμε, μετατροψιμότητα. Μάλιστα. Από 2,5:1. Τώρα έρχεται το χείλο με 3:1, μετά θα έρθει το μοσχάρι που είναι 5:1 και μετά καληνύχτα. Το αρνί που είναι 7. Μετά καληνύχτα, θα γίνουμε όλοι vegan, πώς τους λένε αυτούς. Ναι. Μάλιστα. Θα ακολουθήσουν όλα τα κρέατα παγκοσμίως έχουν βάλει πάνω. Ναι. Έναν 20%, 22% κατά κρύβια. Κώστα, ο χείρος πόσο πουλούσες, πόσο θα πουλιέται από σήμερα? Μάλιστα, έχει βάλει ένα 10% από σήμερα ο χείρος πάνω και μας έχουν ειδοποιήσει ότι θα βάλει άλλο ένα 10% την άλλη Δευτέρα πάνω. Δηλαδή, όταν αυξάνεται ο χείρος, στην Κύπρο ο χείρος αυξάνεται όλον τον χρόνο, πάει από το 1,10 έως το 1,60-1,70. Αυτόν τον χρόνο ήταν συνεχώς πάνω, εδώ και ένα χρόνο, τώρα 12 μήνες, λόγω του ότι είχαν ακριβήνει τα σιτηρά και εμείς κρατούσαμε μια μέση τιμή γύρω στο 1,35-1,40 οι τιμές μας, για να μην αλλάζουμε κάθε ένα μήνα. Διότι πάει 5-6 φορές πάνω και 5-6 φορές κάτω ο χείρος. Όπως το ασανσέρ πάει πάνω κάτω κάθε διάρκεια του έτους, ανάλογα αν είναι χειμώνα, αν είναι καλοκαίρι, αν έχει τουρισμό, αν δεν έχει τουρισμό, ανεβοκατεβαίνει ο χείρος. Αυτή τη στιγμή ήταν σταθερά το 20. Ήταν πάνω, το 20 ήταν κάτω, το 21 ολόκληρο ήταν πάνω και αυτή τη στιγμή πάει πιο πάνω. Και θα συνεχίζει από ό,τι μας λένε και με βάση την ασυντηρά να ανεβαίνει. Κώστα μου, να ρωτήσω κάτι. Σε άλλες χώρες τα ζωάκια τα βγάζουν έξω και τρώνε χορταράκι του Θεού. Εδώ δεν πάνε να το κάνουμε εμείς αυτό? Τους χείρους δεν τους βγάζουν έξω. Αλλά και τα άλλα ζώα που τα βγάζουν έξω υπάρχουν βοσκότοποι. Εμάς στην Κύπρο δεν υπάρχουν και εν πάση περιπτώσει εμάς το κλίμα μας είναι τέτοιο και τα ζώα μας που τα ταΐζουμε με ξηράν τροφή είναι πολύ εύγευστα, τα αρνιά και τα μοσχάρια μας, και προτιμούνται τώρα παγκοσμίως από αυτά που εκθρέμονται στην Ευρώπη που είναι με ασταλιβάδια και τρώνε χόρτο. Προτιμούνται αυτά τις ξηρά στροφές. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα μας είναι η ακρίβεια. Είναι ότι εμείς αναλόγως καλά είμαστε, διότι πουλούμε το χείρο γύρω στο 5 ευρώ και στην Ευρώπη πουλείται μέσω όρο 10 ευρώ με τον κόκαλο. Ναι. Εάν πάμε 5,5 και 6, καλά είναι. Το θέμα είναι μετά που θα έρθουν τα παρεπόμενα του πολέμου και να μην ανέβουν πολύ ψηλά. Ναι. Να μην έβρουμε τις τιμές της Ευρώπης. Μάλιστα. Και να μην ανέβουν και τα ΦΠΑ και λοιπά, διότι εμάς είναι χαμηλά τα ΦΠΑ, χαμηλά τα ενίκια, χαμηλή η μισθή μας. Εάν ανέβουν. Καλά το είπες αυτό. Ναι, με τους μισθούς. Βέβαια, γιατί όλος ο κόσμος ρωτάει, ανεβαίνουν τα πράγματα, οι μισθοί θα ανέβουν. Θα ανέβουν, θα υπάρξει πληθωρισμός. Το θέμα είναι να μην ανέβουν τόσο πολύ που να μην μπορεί να φάει ο κοσμάκης και να πάει στο κροπολείο και να τρώει όπως στην Ευρώπη. Με τα 100 γραμμάρια να παραγγέλει κρέατα. Να λέει πάρουμε 100 γραμμάρια κιμά. Έτσι που πάει το πράγμα, Κώστα μου, κομμένη σούβλα, τέλος. Ένα κομμάτι κρέας στα 4. Να σε ρωτήσω κάτι. Πέρα από το χείρο, αναμένεται αύξηση και στην τιμή στο κοτόπουλο?
Ήδη έχει αυξηθεί το κοτόπουλο και αναμένεται μεγάλη αύξηση στο κοτόπουλο. Μάλιστα. Από ό,τι πληροφορούμε, έχουν βάλει τα ζωντανά κοτόπουλα 50 σεν. Όταν λέμε 50 σεν από 2-2,5 παραδείγματος χάρη, αντιλαμβάνεστε, μιλούμε για αύξηση του 25%. Δηλαδή, αν το κοτόπουλο πουλιέται σήμερα 3-4, πουλιόταν μέχρι σήμερα, από σήμερα θα ακούσουμε 4 και 5. Διότι 50 σεν στο ζωντανό σημαίνει ακόμα 25% πιο μάλλον σημαίνει 60-70 σεν στο σφαγμένο το κοτόπουλο. Ναι. Θα βλέπουμε, ναι, θα δούμε αυξήσεις μεγάλες στα κρέατα. Εμείς είχαμε πατημένες τις τιμές κάτω πιεσμένες λόγω του ότι υπήρχε έλλειψη τουρισμού, ήταν κλειστή η μαζική εστίαση και δεν έχουμε περιθώρια κανένας να απορροφήσει αυτές τις αυξήσεις. Θα μετακυλιστούν στον καταναλωτή οπωσδήποτε. Τώρα ξέρεις, αυτή η κίνηση που έγινε από την κυβέρνηση για να φέρει 36.000 τόνους, κιλά, τι είναι, τόνους νομίζω, αν δεν κάνω. 36.000 τόνοι, ναι. Νομίζω λίγο θα φτιάξει την κατάσταση, αλλά δεν ξέρω τις συνέπειες του πολέμου, μιας και η Ρωσία και η Ουκρανία ήταν η πρώτη σιτοβολόνη της Ευρώπης. Δεν ξέρω που, οι τιμές που θα πάνε από άλλες αγορές θα είναι πιο ακριβό. Ακριβώς είναι ότι δεν ξέρουμε και δεν ξέρουμε και πώς θα διανεμηθούν. Ναι. Έχουμε ακούσει ότι θα διανεμηθούν με διαφανή διαδικασία κλπ. Έτσι και λέει, εγώ και έχω μιλήσει, ναι, και με τον Υπουργό και με τους προέδρους των κλάδων παραδείγματος χάρη του Χιοτρόφου και μου είπαν ότι αυτά, ο πρόεδρος του Χιοτρόφου μου είπε ότι αυτό θα κρατηθεί ως απόθεμα. Ως αποθέματα ασφαλείας, για να μην μείνουν νηστικά τα ζώα. Δηλαδή θα συνεχίσουν να εισάγονται τα σιτηρά και αυτόν που είναι μια σχετικά καλή τιμή γύρω στο 300, άμα βάλουμε ότι 12 εκατομμύρια, 36.000 τόνοι είναι γύρω στο 330 τον τόνο. Συν άλλα μεταφορικά κλπ. Και το κόστα των μιλωνάων που θα κάνουν τις τρόπες μπορεί να κρατηθεί γύρω στο κάτω από 400 ευρώ τον τόνο. Ναι. Σίγουρα όμως αυτά θα είναι αποθέματα και δεν είναι μια καλή κίνηση πάντως. Ναι. Είναι καλή κίνηση γιατί μόνο απόθεμα να έχεις, να μην πεθάνουν τα ζώα από έλλειψη σιτηρών, είναι καλό. Τώρα υπάρχει μια άλλη εξέλιξη. Το Υπουργείο Εμπορίου έχει βγάλει διάταγμα για επιβολή πλαφών στις τιμές των σιτηρών, στα σιτηρά, έτσι. Και αυτό είναι μια εξέλιξη. Για να μην ανέβουν πάρα πολύ. Ναι, δεν έχουμε ακούσει αν έχει βγάλει. Τι προθέσεις έχει να βάλει. Ναι. Και καλό θα είναι σε περιπτώσεις τέτοιες δύσκολες, ναι, να υπάρχει ένα πλαφόν για να πιέζονται οι τιμές προς τα κάτω, να μην υπάρχει εσχροκέρδεια. Το θέμα είναι να μην υπάρχει εσχροκέρδεια. Βέβαια. Γιατί ακούγια τιμές, παραδείγματος χάρη σόγιας, ήταν 500 και ζητήσαν 600 και τώρα 700. Πριν φέρουν άλλες ποσότητες, ορισμένοι να μιλούν για μεγάλες, πολύ ψηλές τιμές. Αυτό δεν συμφωνούμε καθόλου. Τώρα βέβαια όλα αυτά είναι αλυσίδα. Δηλαδή οι επιπτώσεις στην αγορά και σε αυξήσεις σε βασικά αγαθά είναι αλυσίδα. Δηλαδή αυξάνεται η βενζίνη, το πετρέλαιο, αυξάνονται αυτά όλα τα υπόλοιπα, ηλεκτρισμός και παρενέργειες υπόλοιπες. Αυξάνονται σιτηρά, κρέας κτλ. Γενικά ζούμε σε μια περίοδο που όλα πάνε πάνω και δεν ξέρω πόσο φτωχός Κοσμάκης θα τα βγάλει πέρα. Αυτό είναι ακριβώς ένα ερώτημα. Ακριβώς είναι ότι όλα αυξάνονται, τα ναύλα. Διότι σαν εμείς τώρα δεν είναι μόνο επειδή πολλοί τρέχουν και λένε 15 σεν, 30 να βάλει ο Κρόπολης. Δεν είναι μόνο η τιμή του ζωντανού. Αυτό είναι, έχουν ακριβήνει το σφάξιμο, τα μεταφορικά, μεταφορά από και προς το σφαγείο. Παίμος χάρη ήταν ένα σύλλο 17-18 ευρώ να τον σφάξεις και να τον μεταφέρεις ζωντανό και σφαγμένο. Αυτή τη στιγμή κοιτάζει 24-26. Μάλιστα. Έχει μπει το γεσί στα έξοδα μας. Έχουν αυξηθεί κοινωνικά σφαλείς μισό δισεκατό εκεί, μισό εδώ, 2,5 το γεσί, το α, το β. Και τα έξοδα μας εμάς από 25% παίμος χάρη είναι 30% τα λειτουργικά έξοδα. Γιατί το σφάξιμο, η μεταφορά και αυτά είναι στο κόστος αγοράς. Έτσι, το κόστος πωλήσεων είναι τα λειτουργικά έξοδα. Τα λειτουργικά έξοδα είναι 30%. Όλοι οι κρεοπόλες δουλεύουν τσίμα-τσίμα. 30 και πιο κάτω. Και ορισμένοι πουλούν και κάτω του κόστους του τιμολογιακού. Φανταστείτε το λειτουργικό που είναι κατά 30% πιο ψηλά. Μέσω όρων. Μπορεί κάποιον να έχει 20 ή κάποιον να έχει 40. Ναι. Είναι ανάλογα της οικονομίας κλίμακος. Κώστα, πες μου κάτι άλλο. Το εισαγόμενο το κρέας έχει πάρει πάνω.
ή παραμένει στο ίδιο. Αυτό και αν έχει πάρει πάνω. Ναι. Τα εισαγόμενα τα κρέατα έχουν βάλει από 20% και πάνω. Και 50% ανάλογα του αν είναι εξειδικευμένα. Και δεν μπορεί να φανταστείτε πόσο έχουν βάλει πάνω. Δηλαδή θα είναι απαγορευτικά. Τόσο και ελλείψεις μεγάλες, όπως και τους χείρους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είναι τώρα είναι ότι στην Ευρώπη δεν είναι βιώσιμες οι φάρμες και κλείνουν οι φάρμες. Μάλιστα. Διότι πουλούσαν το χείρο στα 70 και 80 σέντ ζωντανών. Από έναν 50-60 που πουλιέται μας και τώρα θα πουλιέται έναν 75. Μάλιστα. Δόξα Θεός. Και λένε ότι θα φτάσει τα 2 ευρώ. Υγεία να έχουμε. Και... υγεία, σίγουρα. Υγεία να έχουμε. Υγεία. Σίγουρα πάνω απ' όλα υγεία, φανταστείτε άλλοι τι τραβάνε. Έτσι. Όχι, δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν σπίτι, έτσι. Δεν έχουν ρέμα, δεν έχουν νερό. Τι γίνεται στην Ουκρανία. Εμείς καλά είμαστε. Ελπίζω να πάμε καλύτερα. Μακάρι. Να έχουμε την υγειά μας και το μυαλό μας. Μακάρι, αυτό που λες το βασικότερο είναι αυτό, το μυαλό μας να έχουμε. Είναι πολύ βασικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Λεβαδιώτη. Καλή εβδομάδα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα. Έτσι, φίλε, στο τέλος της ημέρας βλέπω να γίνει το εξής, δηλαδή. Στα διαμερίσματα να παίρνουμε ένα κοτοπουλάκι, μπαλκονάκι, κάνα χείρο στο άλλο μπαλκόνι.